Οι πληροφοριοδότες συνέχιζαν το έργο τους. Βοηθούσαν τις Βρετανικές δυνάμεις χάρη του χρήματος ή κατόπιν εκβιασμού. Πολλοί βρήκαν το θάνατο για τις τέτοιες υπηρεσίες τους. Η ΟΚΑ πρότεινε στους Βρετανούς κληχηρία για διεξαγωγή διαπραγματεύσεων αν απελευθέρωναν τον Αρχιεπίσκοπο. Ταλαντεύτηκαν για λίγο οι Βρετανοί, αλλά τελικά εμαλάκωσαν. Ο Μακάριος ήταν ελεύθερος να μεταβεί οπουδήποτε εκτός από την Κύπρο. Η υποδοχή που το επιφυλάχθη στις Αθήνες ήταν υποδοχή ήρωος. Η Βρετανική κυβέρνηση έστειλε στην Κύπρο ένα νέο κυβερνήτη, τον Σερ Χιου Φουτ. Ο Σερ Χιου Φουτ, τώρα Λόρδος Κάρατον, ήταν δραστήριος, φιλελεύθερος και αισιόδοξος. Σε λίγο πρότεινε ένα σχέδιο. Η τελική απόφαση για το κυπριακό πρόβλημα θα αναβαλόταν για το μέλλον. Εν τω μεταξύ, η Κύπρος θα αποκτούσε αυτοκυβέρνηση. Οι Βρετανοί θα έκαναν διαπραγματεύσεις με τις δύο κοινότητες και ο Μακάριος θα επέστρεφε στο νησί αμέσως. Η Άγκυρα απέρριψε το σχέδιο. Ούτε καν δέχτηκε να το συζητήσει. Σιγά σιγά η βία αναβίωνε τρομερή στην Κύπρο. Αυτή τη φορά όχι μόνο μεταξύ Ελλήνων και Άγγλων, αλλά και μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου. Αφού οι Έλληνες ζητούσαν αυτοδιάθεση, το λιγότερο που απαιτούσαν οι Τούρκοι ήταν να μην αλλάξει το καθεστώς, δηλαδή να συνεχιστεί η αγγλική κατοχή. Η δική τους μυστική οργάνωση άρχισε να εκστρατεία τρόμο εναντίον των Ελλήνων. Κατά την διάρκεια της παραμονής μου στην Αθήνα, είχα γονιδοσκοπήσεις από απεσταλμένους της Βρετανικής κυβερνήσεως πάνω σε διάφορες προτάσεις για λύση του κυπριακού προβλήματος. Είχαν όμως κατά τα τελευταία χρόνια ξεσηκώσει την Τουρκία, την οποία και έπεισαν ότι έπρεπε να έχει λόγο για το μέλλον της Κύπρου. Οι Άγγλοι τώρα προσπαθούσαν να επιτύχουν συμφωνία που να ικανοποιεί και την Τουρκία και έτσι άρχισε η υποβολή διαφορών διχοτομικών σχεδίων για λύση του Κυπριακού. Ένα τέτοιο σχέδιο ήταν και το γνωστό ως σχέδιο Μακμίλαν, στο οποίο είχα αντιταχθεί. Ήμουν γενικά αντίθετος προς σχέδια που είχαν στοιχεία διαιρέσεως μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου. Το κυπριακό πρόβλημα απασχολούσε εντωμεταξύ και τα Ηνωμένα Έθνη. Περί το τέλος του 1958, ύστερα από συζήτηση του Κυπριακού ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως, έγινε η πρώτη προσέγγιση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που κατέληξε τον Φεβρουάριο του 1959 στη Συμφωνία της Ζηρίχης. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εκλήθησαν στο Λονδίνο για διάσκεψη στο Lancaster House. Αυτή τη φορά ήταν παρόν και ο ηγέτης των Ελλήνων Κυπρίων. Ήταν μάλιστα το επίκεντρο της προσοχής όλων. Δεν μπορώ να πω ότι η συμφωνία ήταν ικανοποιητική για τους Έλληνες Κυπρίους. Είχα πολλούς δισταγμούς να την αποδεχθώ. Είχα όμως το φόβο ότι αν δεν υπέγραφα, οι Άγγλοι θα διχοτομούσαν την Κύπρο και αυτό θα ήταν ανεπανόρθωτο κακό. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση για υπογραφή, ιδιαίτερα όταν από αυτήν εξυφτάτω το μέλλον ενός λαού. Ουδέποτε στη ζωή μου βρέθηκα μπροστά σε τέτοιο τρομερό δίλημμα. Τελικά η Πλάστιγκα κλίνε προς την απόφαση για υπογραφή. Tonight you go to sleep in a British colony. Tomorrow you wake up in an independent republic. Οι φυλακές και τα κρατητήρια άνοιξαν και οι κρατούμενοι ξανάβρισκαν την ελευθερία τους. Από τα ορεινά τους κρυσφύγετα κατέβαιναν οι αντάρτες της ΕΟΚΑ υπό τις επεφημίες όλου του ελληνικού κυπριακού λαού. Ιδού και πάλιν εν το μέσο ημών εις την αγαπητήν πατρίδα, εις πατρίδα ελευθέρα, ανέφη της δουλείας διελύσισα και ήλιος ελευθερίας φωτίζει τους κυπριακούς ουρανούς. Δείξε όνων παραχωρεί την θέση της εις το γλυκύφος της ημέρας και αθάνατον από τα βάθη της ιστορίας μας αναδύεται το πνεύμα των προγόνων μας για να μεταφέρει παντού το μέγα μήνυμα. Η Κύπρος είναι ελευθέρα! Προς των σκοπών τούτων πρέπει Έλληνες και Τούρκοι να συνεργαστούν εν πνεύματι ειλικρινίας
ο φανατισμός και ο ανταγωνισμός οφείλουν να εκλείψουν και πνεύμα ενότητος να επικρατήσει εις όλας τας εκδηλώσεις της ζωής μας. Λόγια του Μακάριου την ημέρα της εκλογής του στην Προεδρία, στις 13 Δεκεμβρίου 1959. Ανήλθε στην εξουσία με πλειοψηφία 2-1. Στην τουρκική πλευρά, οι χωριστές αντιπροεδρικές εκλογές ήσαν ακόμα πιο απλές. Ο Κιουτσούκα εξελέγει χωρίς αντιποψηφίο. Πραγματιζόμουν μια Κύπρο που να αναπτύσσεται, να ευημερεί, να ευνομείται και να συμβάλλει, λόγω και της γεωγραφικής της θέσεως, στην υπόθεση της διεθνούς ειρήνης. Για να είναι περισσότερο επικοδομητικός ο ρόλος της Κύπρου στα διάφορα διεθνή προβλήματα, δεν θελήσαμε την εμπλοκή μας σε στρατιωτικές συμμαχίες και ακολουθήσαμε αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Τα γοργά βήματα προς ένα ευτυχές μέλλον διέκοψαν ατυχώς οι ταραχές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου που άρχισαν τον Δεκέμβριο του 1963 και είχαν τόσες δυσάρεστες επιπτώσεις για τον κυπριακό λαό σύνολο. Αιτία και αφορμή των ταραχών αυτών δεν ήσαν τόσο οι διαφορές μεταξύ των δύο συνοικών στοιχείων της νήσου όσον οι ξένες επεμβάσεις. Με τις ταραχές αυτές οι μεν Ελληνοκύπροι άρχισαν να συθυματολογούν για την Ένωση, οι δε Τουρκοκύπροι για την διχοτόμηση της Κύπρου. Σαν προσωρινή διευθέτηση συμφωνήθηκε οι Βρετανοί να αστυνομεύουν την εύθραυστη Εκεχηρία. Ένα μολύβι τράβηξε μια γραμμή σε ένα στρατιωτικό χάρτη. Έτσι δημιουργήθηκε η πράσινη γραμμή, σύμβολο διακοινωτικού διαχωρισμού. Η ειρηνευτική δύναμη εγκαταστάθηκε γρήγορα στο νησί. Και σε λίγο έφτασε και ο Φιλανδός μεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών, Σακάρι του Ομιόγια. Από την Αθήνα ήρθε τώρα και ο αρχηγός, ο ήρωας, η θρυλική ενσάρκωση της ενώσεως, ο Γρίβας. Όταν η λεβεντογενιά της Κύπρου. Οι Τουρκοκύπροι άρχισαν να εξοπλίζονται εντατικά. Η κίνηση αυτή έγινε στα κόκκινα αρχές Αυγούστου του 1964 με σκοπό να εμποδιστούν οι Τούρκοι να φέρουν στο νησί και άλλα όπλα. Αυτή τη φορά η Άγκυρα δεν περιορίστηκε σε απειλές. Οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές κράτησαν 3 μέρες. Οι Αμερικανοί πρότειναν ένα σχέδιο, γνωστό σαν σχέδιο Άτσεσον, σύμφωνα με το οποίο το μεγαλύτερο μέρος του νησιού θα γινόταν τμήμα της Ελλάδας, το δε υπόλοιπο θα περιήλθε στον έλεγχο των Τούρκων. Στην ουσία επρόκειτο για διχοτόμηση, για διπλή ένωση. Ο Μακάριος απέρριψε το σχέδιο. Το τουρκικό χωριό Κοφίνο ήταν το νέο επίκεντρο της αναταραχής. Η Τουρκία άρχισε και πάλι να ετοιμάζεται για εισβολή. Αυτή τη φορά ήταν ο Σάιρους Βανς που ήρθε στην Λευκοσία με το αμερικανικό μήνυμα ειρήνης. Αλλά πολύ πιο σημαντική στην πολυτάραχη ιστορία της Κύπρου ήταν μια αναχώρηση. Η επάνωδος στην Αθήνα του στρατηγού Γρίβα που ήταν ως τότε αρχηγός των κυπριακών ενόπλων δυνάμεων. Οι Τούρκοι είχαν ζητήσει επίμονα την απομάκρυνσή του και η νέα ελληνική κυβέρνηση, η στρατιωτική Χούντα που είχε εντωμεταξύ καταλάβει την εξουσία, τον ανεκάλεσε. Συνταγματάρχες κυβερνούσαν τώρα την Ελλάδα. Μερικοί αντετάσσοντος στη συνέχιση της προεδρίας μου, γιατί όπως έλεγαν, δεν προωθούσα την πραγματοποίηση της ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε ήμουν υπέρ της ενώσεως, αλλά θεωρούσα σχεδόν αδύνατη την πραγματοποίησή της ένεκα της αντιθέσεως της Τουρκίας. Η κατηγορία ότι ήμουν εμπόδιο στον δρόμο προς την Ένωση μου δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα και πολύ με λυπούσε. Δεν μπορούσα όμως να ακολουθήσω την πολιτική της λεγόμενης ενωτικής παρατάξεως που θα είχε σαν αποτέλεσμα, όπως πίστευα, όχι την Ένωση αλλά την διχοτόμηση της Κύπρου.